δική μας συγκατατόμη ήταν τόσο όμορφη, αποφασίσαμε να αρχίσουμε κι εμείς να πηγαίνουμε σε διαγωνισμούς με ζώα και σε καλλιστεία. Και όποτε διαβάζαμε στην εφημερίδα στη Νέα Υόρκη ότι γίνεται ένας διαγωνισμός εκεί με κάποιο όμορφα ζώα, εμείς πηγαίναμε. Και έτσι, εγώ φωτογράφιζα εκεί και έχω μερικές πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από ζώα. Είμαι πολύ περήφανη γιατί στη συλλογή μου έχω μερικά σπάνια ζώα. Έχω ένα πολύ σπάνιο καινή στάνταρ, που είναι τα πιο μεγάλα καινή σε μέγεθος. Περπατούσα στον δρόμο και είδα αυτό το σπάνιο, το καινή στο στάνταρ, που είχε έναν επίδεσμο μου στην κοιλιά. Δεν θυμάμαι πώς μου ήρθε και ρώτησα τη γυναίκα που το είχε, που μετά είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Τι έχει το σκυλάκι, τι έχει επίδεσμο μου στην κοιλιά. Και μου είπε, μόλις γέννησε 7 σκυλάκια. Και της είπα, μπορώ να έρθω να τα δω, γιατί μένω δίπλα σας και είμαι φωτογράφος και θα ήθελα πάρα πολύ να τα φωτογραφίσω. Πήγα και τα είδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα βάλανε γύρω-γύρω από τη μαμά τους και κάνανε μερικές πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μετά τα είχα στη βιτρίνα μου, στη Νέα Υόρκη. Πάρα πολλοί κόσμοι σταματούσε και τα έβλεπε. Φωτογράφησα και μπόξερ. Ένας πελάτης μου έφερε στο στούντιο ένα σπάνιο μπόξερ με τα παιδιά του. 8-10 μπόξερ μαζί που έτρεχαν σαν τρελά. Έτρεχαν πάνω κάτω, έκαναν φοβερή φασαρία. Ήταν αντίο να τα κουμπάρουμε για να τα φωτογραφίσουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά σε γκρουπ. Αλλά όταν ασχολείσαι με κάτι πολύ ώρα, τα καταφέρνεις. Και έχεις αποτελέσματα. Έτσι κι εμείς ασχοληθήκαμε πάρα πολλές ώρες με τα boxer και κάναμε μερικές πολύ ωραίες φωτογραφίες. Thank you.
θείες μου. Σ' αγαπώ πολύ. Τώρα που έχω πεθάνει, όλο ένα κυκλοφορούν και περισσότερα λευκόματα και τις έχουν εξώφυλλο. Σε πολλές γλώσσες. Πολλά είναι δίγλωσσα, τρίγλωσσα και τετράγλωσσα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και έχουν εξώφυλλο εκείνες τις φωτογραφίες από την Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φωτογραφίσει κανείς γυμνά στην Ακρόπολη σήμερα. Εγώ τότε είχα πάει με τον ίδιο τον Διευθυντή της Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Και στην αρχή, τις χορεύτριες, τις φωτογράφησα ντυμένες, με τα τέκλια. Αλλά μετά, μου άρεσαν τόσο πολύ τα σώματά τους, που τις παρακάλεσα, αν μπορούσα, να βγάλουν τα πέρλα. Και να ποζάρουν, να φωτογραφηθούν για μένα, κοινές. Και το έκανα. Έτσι βγήκαν εκείνες πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογράφησα και άντρες γυμνούς. Αλλά όχι στον Παρθενώνα. Ποτέ δεν φωτογράφησα το δικό μου σωματείο. Η ομορφιά είναι πάντα κάτι έξω από μας. Δεν την κατέχουμε. Ή μάλλον αυτό που εννοώ είναι ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται μέσα στο ίδιο το πράγμα. Γεννιέται μέσα από τις σχέσεις. Στη σχέση των πραγμάτων μεταξύ τους. Μόνο εκεί μπορεί να υπάρχει.